Πάμε τώρα λίγο να κάνουμε μία βόλτα. Τηλεφωνική είναι μεν, αλλά οι περισσότεροι από εμάς πραγματικά ταξιδεύουν νοερός σε κάποιες περιοχές. Να επισκεφθούμε λοιπόν την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Επιλέγουμε για τη συνέχεια. Πρώτη μας στάση, ο Δήμος Φεστού. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι σήμερα εσείς θα ζεσταθείτε, κύριε Κωνσταντουλάκη, λίγο παραπάνω. Και εμείς, πραγματικά όλο το νησί θα έχουμε έτσι μια αυξημένη θερμοκρασία και θα αποκορυφωθεί ενδεχομένως και αύριο, που μπορούμε να περάσουμε ακόμη τους 40-41 βαθμούς. Αυτές είναι οι προβλέψεις, Έμι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εντάξει, Ιούλιος είναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ότι μετά της Αγίας Μαρίνας τουλάχιστον οι παλιοί αυτό ξέρουν και με στα χωριά, νομίζω και όλοι εσείς το ξέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι μετά της Αγίας Μαρίνας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο οι θερμοκρασίες και φτάσαμε σε αυτή την ημερομηνία, 17 του μήνα είναι της Αγίας Μαρίνας τη Δευτέρα. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας αυξημένος κίνδυνος σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιάς, γιατί για άλλη μια φορά βλέπω και στον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ότι είμαστε και σήμερα όλη η Κρήτη, όμως όλη η Κρήτη σε υψηλό δίκτυ επικινδυνότητας. Φαντάζομαι ότι τώρα εδώ και εσείς έχετε λάβει την απαραίτητη μέρημνα ό,τι μπορείτε από τη δική σας την πλευρά να κάνετε παρά, σας τα λέω όλα μαζεμένα, τη στάση της πολιτείας και τις μικρές χρηματοδοτήσεις που πάντα δίνει. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Για το λόγο αυτό και σήμερα έχουμε συντονιστικό τοπικό όργανο, έχουμε καλέσει ώστε να ενισχύσουμε τους τοπικούς προέδρους με νέες πληροφορίες, να εντάξουμε νέες ομάδες επιφυλακής, να κάνουμε έτσι μια εξαγρύπνηση της πολιτικής προστασίας, ώστε πραγματικά να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Και οι ομάδες μας και τα αυτοκίνητά μας και οι υδροφόροι μας είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με τα μέσα της πυροσβεστικής για κάθε ενδεχόμενο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ομάδες, αυτοκίνητα, εθελοντές θέλετε να πείτε πολύ περισσότερο, μαζί με τις υπηρεσίες δασοπυρόσβεσης. Υπάρχει εκείνο το ενδιαφέρον, κύριε Κωνσταντουλάκη, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η δύναμη κρούσης απέναντι στη φωτιά όποτε χρειαστεί? Από την πρώτη στιγμή που διοικήσαμε το Δήμο Φεστού, επανδρώσαμε το Δήμο μας μέσω τοπικών προέδρων, ομάδας επιφυλακής και κρούσης και μηχανημάτων ιδιωτικών. Έχουμε μια ισχυρή δύναμη για κάθε ενδεχόμενο, ώστε να συνδράμουμε όλοι μαζί με τα μέσα της πυροσβεστικής. Από την άλλη, δεν ξέρω αν εκείνα τα χρήματα τα οποία δίνει κάθε χρόνο η πολιτεία σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την προετοιμασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλικοτεχνική υποδομή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιπυρικές ζώνες, εάν πραγματικά φτάνει για να μπορέσετε να είσαστε κι εσείς πολύ εντάξει με το έργο σας. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και το επισημάνει και στην ΚΕΔΕ ο Δήμαρχός μας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακοί δήμοι και οι δήμοι που έχουν μεγάλες εκτάσεις αγροτικές, όπως είναι ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα χρήματα που παίρνουμε είναι λίγα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πλήρες συνθήκες της αντιπυρικής περίοδου. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να τα εξοικονομήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπό αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες παρουσιάστηκαν ενδεχόμενα κάποια προβλήματα? Έχετε σε επιφυλακή δημόσιες υπηρεσίες ενδεχόμενα κλιματισμός για τους ανθρώπους που θα χρειαστούν βοήθεια? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τις συνθήκες που θα επικρατήσουν και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Και επειδή ο Δήμαρχός μας είναι πάρα πολύ εμπιστευμένος σε τέτοια ζητήματα, χθες που κάνουμε μια συνεννόηση, οι κλιματιζόμενες έδρες στα δημοτικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτές, ώστε οι δημότες μας που χρήζουν ανάγκη δροσιάς, ευπαθές ομάδες που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να πάνε στα δημόσια κτίρια, ώστε να έχουν έτσι μια συνθήκη καλύτερη.
Και είναι και εκείνοι οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και είναι οι ασθενείς και είναι και οι χρόνια πάσχοντες και είναι και το νερό το οποίο μας λείπει και δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι ένα σύνθετο παζλ, κύριε Κωνσταντουλάκη, και δεν ξέρω όταν λέτε, όταν είπατε στην αρχή ότι σήμερα στους πρόεδρους των κοινοτήτων θα δώσουμε και νέες πληροφορίες σε αυτό το συντονιστικό όργανο το οποίο συνεδριάζει, τι εννοείται νέες πληροφορίες ή νέες κατευθύνσεις? Γιατί υπάρχουν είναι, και από το Υπουργείο Αγροτικής της πολιτικής προστασίας, κατά κύριο λόγο να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουμε εργασίες στην Ήπεθρο. Θα είναι παρόν και κλιμάκιο την περιφέρεια Κρήτης, πολιτικής προστασίας, ώστε και αυτοί να παρουσιάσουν ένα νέο σχέδιο και όλοι μαζί να δούμε πώς θα ενημερώσουμε ακόμα καλύτερα τους προέδρους μας και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν και φθηνοτρόφους και μελισσοκόμους, αλλά και κατά κύριο λόγο και σε επαφές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει και με το ζωικό κεφάλαιο υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έβλεπα και στην αρχή της εκπομπής και το έλεγα στον κόσμο ότι υπάρχουν και οδηγίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία των φυτών, ακόμα και για τις ώρες του ποτίσματος, κύριε Κωνσταντουλάκη, έτσι ώστε να μην βράζουν τα φυτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι προσπαθούμε σε αυτές τις οδηγίες να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Ευελπιστούμε να το ξεπεράσουμε ήπια, να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα από θέμα πυρκαγιάς. Είδατε τις προηγούμενες μέρες ότι είχαμε δύο φωτιές διπλανούς δήμους από το δικό μας και στο Δήμο Γόρτινας αλλά και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ευτυχώς άμεσα πυροσβεστική υπηρεσία κατάδεσε τη φωτιά ώστε να μην έχουν περισσότερα προβλήματα. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή άνθρωποι που είναι στην Ήπεθρο και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με διάφορες εργασίες, με τα μηχανήματά τους, ώστε να αποφύγουμε κάθε τέτοιο είδους. Και βέβαια έχει να κάνει και με την δράση του κάθε ενός από εμάς, την δραστηριότητά του την επαγγελματική, αλλά όπως επίσης από την άλλη και αυτό κύριε Κωνσταντουλάκη που έχει τονιστεί κατά κόρον, τονίζεται σχεδόν καθημερινά ότι πρέπει να βλέπουμε και τι κάνουμε με τα απορρίμματά μας, δεν κάνει να ξεχνάμε τι σημαίνει και με αυτοανάφλεξη σε ό,τι έχει να κάνει με επικίνδυνα υλικά τα οποία παρατάμε δημιουργώντας αυτοσχέδιες χωματερές, έτσι. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε τους περασμένους μήνες. Μαζί με την συνεργασία που είχαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία μας κατέγραψε κάποιες ανεξέλεκτες χωματερές που είχαν δημιουργήσει οι δημότες μας. Από τα πενιχρά χρήματα της χρηματοδότησης κάναμε μια εργολαβία, καθαρίσαμε τα συγκεκριμένα σημεία ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς όμως ο κόσμος συνεχίζει να έχει αυτή την οτροπία. Τη διευκόλυνσή του, παραδείγματος χάρη, όπου βρει ένα ρέμα, οπουδήποτε βρει ξεφορτούνι οτιδήποτε. Ενώ υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνία στο Δήμο, υπάρχει σταθμό μεταφόρτωση ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας, ακόμα και με δικά μας μέσα από το να τα δούμε πεταμένα στις κάδους και να υπάρχει αυτή η άσχημη εικόνα. Προσπαθούμε και εμείς με τα λίγα μέσα που έχουμε και το λίγο προσωπικό να εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, έχει μια παράξενη νοοτροπία. Ευελπιστούμε με την ενημέρωση καθημερινά να μπορούμε να αλλάξουμε όλο αυτό το ζήτημα και να φτιάξουμε καλύτερες εικόνες για το περιβάλλον. Πόσα λεφτά σας δώσανε φέτος πολιτική προστασία από το Υπουργείο για να πάτε σε αντιπυρικές ζώνες? Οι χρηματοδοτήσεις πάνε ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου στην απογραφή. Ο Δήμος στο πήρε 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Φτάσανε για να κάνετε έστω απαραίτητες εργασίες προστασίας για την αντιπυρική περίοδο? Να ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές σας ότι η πολιτική προστασία, το κεντρικό κράτος δίνει στους εκάστοτε δήμους μια χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι μόνο για την αντιπυρική περίοδο, όχι για την αντιπλημμυρική, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη περίοδο. Με αυτά τα χρήματα, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι το παραπάνω. Προσπαθούμε να πάρουμε εποχιακούς δασοπυροσβέστες, ώστε να έχουν τα πυροσβεστικά μας πληρώματα για να μπορούν να τα επεξέλθουν σε κάθε συνθήκη και στη δρομή προς την πυροσβεστική. Κάνουμε μια εργολαβία για να μπορούμε να καθαρίσουμε τα πρανή μας και τις ανεξέλεκτες χωματερές. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια ποινική αισθητροφόρηση. Μέχρι εκεί φτάνουν τα χρήματα, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε περισσότερα μέσα και να δώσουμε και περισσότερες παροχές. Ευελπιστούμε στην ΚΕΔΕ να ακουστεί το αίτημά μας. Ότι οι περιφερειακοί δήμοι που έχουν μεγάλες εκτάσεις αγροτικές, με ελαιόδεντρα, με καλλιέργειες, όπως είναι η περιοχή του Δήμου Φεστού, να πάρουν περισσότερα χρήματα γιατί πραγματικά μας χρειάζονται, γιατί αυτά είναι μια ανταποδοτικότητα προς το Δήμο και στους δημότες μας. Ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες αυτές, κύριε Κωνσταντουλάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Φεστού, συντονιστικό όργανο σήμερα, σε μια προσπάθεια ακόμα να επικαιροποιηθούν οδηγίες, πληροφορίες κλπ. Εξαιτίας του καύσωνα.